Πάντως, την ίδια ώρα, γιατί θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, επειδή αναφέρθηκε ο Στέφανος Χίος και στον Εύρο, αποκαλύπτεται τώρα ότι εκεί που κάηκαν και είναι και περιοχή Natura, τώρα δίνουν εγκρίσεις για να στηθούν αιωλικά πάρκα στα καμένα του Εύρου, προσέξτε. Στη Θεσσαλία τις προηγούμενες μέρες, εκεί στα Τρίκαλα, δρομολογήθηκε ιστορία για εγκατάσταση επίσης μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Η περιοχή είναι πλημμυρισμένη, έτσι, αλλά το Γοργόν σε εισαγωγικά και χάρη έχει. Και η εξήγηση είναι διαστόματος του κύριου Μητσοτάκη. Διότι βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, κοιτάξτε, θα δείτε πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά, να πει ότι η κλιματική κρίση είναι μια ευκαιρία. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Για να τον ακούσουμε. What do you think the long-term trajectory is for Greek tourism if we are going to see this climate change sticking? Well, I disagree with this hypothesis. People still enjoy the hot Mediterranean and they do want to come to the Mediterranean and to Greece in particular during the summer because they like to spend time at the beach. If anything, I would argue that climate change is an opportunity for us to expand our tourism season. If anything, I would argue that climate change is an opportunity for us to expand. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο CNN. Τώρα, εμένα, Άρης Πίνο, λίγο όλο αυτό του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί είπε ότι θα πρέπει να αναλυφθούν και πρωτοβουλίες διεθνείς, είπε εκεί στον ΟΗΕ κλπ. Σαν λαγό μου μοιάζει. Θυμάσαι τότε με την πανδημία που έλεγε ότι πρέπει να αναλυφθούν διεθνείς πρωτοβουλίες, διεθνείς δραστηριότητες κλπ. Την ίδια ώρα που, όπως πολύ σωστά με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, μέσα στις πλημμύρες, από τις 8 Σεπτεμβρίου και εδώ, 14 άδειες αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας εγκρίθηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή έχετε κάνει βουτιά σε φωτοβολταϊκών.